Θα πάμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα πάμε να δούμε το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozani.gr που αναφέρεται στις επικείμενες αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες στο Όφυλλο και από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που θα διανύσουμε, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ίσως και το επόμενο δεκαήμερο, να έχουμε τις αλλαγές στους αντιπεριφερειάρχες. Κάτι το οποίο προκαλεί έναν πονοκέφαλο στον Θόδωρο Καρυπίδη, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι προηγούμενοι κάνανε 18 μήνες για την περιφέρεια και τώρα κλείνουμε στους 14 μήνες. Ωραία. Το παρουσιάζουμε αναλυτικά τι λέει η στήλη χύτρα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Kozani.gr όσο αφορά τα πρόσωπα τα οποία ακούγονται ότι θα πλαισιώσουν, θα στελεχώσουν βέβαια τις θέσεις των αντιπεριφερειακών. Μπορεί αυτό το διάστημα λόγω των εξελίξεων με τη ΔΕΗ αλλαγές στα πρόσωπα των αντιπεριφερειακών να είναι το τελευταίο που απασχολεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, ανακοινώσεις για αυτό το θέμα θα υπάρξουν εντός της ερχόμενης εβδομάδος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της στήλης, ο Θόδωρος Καρυπίδης θα κρατήσει τη Μαρία Καρυπίδου στην Αντιπεριφέρεια Οικονομικών και τον Σταύρο Γιαννακίδη στην Αντιπεριφέρεια Υγείας, για την οποία Αντιπεριφέρεια Υγείας ουδής ενδιαφέρεται να την αναλάβει. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξετάζεται, τίποτα δεν είναι ακόμη σίγουρο, τονίζεται, είναι η μετακίνηση του νυν Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών εκ Φλωρίνης Κωνσταντίνου Γέρου στην Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού που από την αρχή τον ενδιέφερε, τονίζει στήλη. Άρα βλέπουμε ότι οι πληροφορίες είναι πολύ προχωρημένες και τη θέση του να αναλάβει ο νεοεισερχόμενος Ρούσης Αλεξανδρής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον πρώτο τα ενεργειακά ζητήματα, τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας για πολλούς μήνες ακόμη. Στην Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου, στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο ο Μαθαίος Καλαϊτζόπουλος, υπάρχουν αρκετά υποψήφια πρόσωπα που φέρονται ως πιθανοί υποψήφοι αντικαταστάτες τους. Πρόκειται για τους Δημήτριο Τάκη Καρακασίδη, Κυριάκο Ιωαννίδη, Δημήτριο Μαρκόπουλο και Πασχάλη Βάσο. Αν το προαναφερόμενο σενάριο με τους Γέρου παρά Αλεξανδρή που αναλύθηκε παραπάνω επαληθευτεί, τότε το πιθανότερο πρόσωπο να αναλάβει την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου είναι ο Πασχάλης Βάσος. Αν όχι τότε, ο Πασχάλης Βάσος ενδεχομένως να αντικαταστήσει τον Θεοφύλακτο Ζυμπίδη στην Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, αφήνοντας το παιχνίδι της διεκδίκησης για την Αντιπεριφέρεια Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου την τριάδα των κυρίων Καρακασίδη, Μημαρκόπουλου και Ιωαννίδη. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι αναμένουν την αντικατάσταση του Θεόδωρου Θεοδόρου από τον Αντώνη Δασκαλόπουλο, όμως εξετάζεται και η περίπτωση του Γρηγόρη Γιαννόπουλου, ο οποίος ως πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Ύπραξης θα συνδύαζε καλύτερα το ρόλο του, αναλαμβάνοντας και χρέη Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν αυτό το σενάριο επαληθευτεί, τότε ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος θα αντικατασταθεί από την Αντιπροεδρία της Δήμπρα, την οποία έχει. Και αυτά είναι, τονίζεται στο ρεπορτάζ, τα μέχρι στιγμή σενάρια σκέψη, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και τις εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Ναι, γιατί μας έχει συνθήσει εκπλήξεις ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ναι, θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι δεν θεωρώ ότι ο κύριος Καρυπίδης θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να αλλάξει τον κύριο Γέρου όσον αφορά τα καθήκοντά του. Ο κύριος Καρυπίδης θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι ο κύριος Καρυπίδης παραμένει σταθερός στην στάση, στην θέση την οποία έχει διατυπώσει ακόμη από την προεκλογική περίοδο, ότι τα νερά και η ενέργεια δεν εκποιούνται και αν θα συμβεί κάτι τέτοιο θα παραιτηθεί, όπως και θα προτείνει να γίνει παραίτηση σύσσωμου του Περιφερειακού Συμβουλίου, να δημιουργηθεί μια εκτροπή και να προκύψει ένα θεσμικό κενό. Μάλιστα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, οι πληροφορίες που έχω προσωπικά κάνουν λόγο ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί κανένας για τις επικείμενες αλλαγές και πόσο μάλλον σε πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω γιατί κρατά τα χαρτιά του κλειστιά ο κύριος Καρυπίδης, αλλά θεωρώ ότι ο συνδυασμός ανατροπή-δημιουργία στην κυριολεξία είναι ένα καζάνι το οποίο βράζει. Ωραία.